πώς φτάσαμε ως εδώ και πού είναι το εδώ. Είναι σαν τη δική μας πόλη Hot Wheels, μόνο διαφορετική. Είναι η πόλη Hot Wheels σε ένα εναλλακτικό σύμπαν. Είναι τόσο διαφορετική. Τη μια στιγμή προσπαθούμε να σταματήσουμε τον Εβάρτ και μετά βρισκόμαστε εδώ. Αυτή η διάσταση, εκείνη η διάσταση, δεν έχει σημασία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Εβάρτ να ξεφύγει. Ω, Εβάρτ, πρέπει να τον βρούμε και να δούμε πώς θα επιστρέψουμε. Τι? Α? Ο Εβάρτ θα πρέπει να περιμένει. Όμως τώρα... Πρέπει να φύγουμε και γρήγορα. Έρχεται ο Τυρανόσαυρος. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Έχω ένα σχέδιο. Με το 3 φύγετε όλοι προς διαφορετική κατεύθυνση. Πολύ καλό. Χα! Δεν μπορεί να πατήσει σε 5 σημεία ταυτόχρονα. 1, 2, 3. Ωραία! Ένας δεινόσαυρος εκτός! Φοβερό! Τώρα, θα μπορούσε κάποιος να μου πει πού βρίσκομαι? Όπου κι αν είσαι, δεν είναι εκεί που είμαι εγώ. Αυτή η πόλη Hot Wheels είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας. Ίσως όχι και εντελώς διαφορετική. Ας συναντηθούμε σε κάποιο μέρος που όλοι γνωρίζουμε, όπως το Μέγα Πλυντήριο Μαξιών. Θα μπορούσε να πιάσει. Υπέροχη ιδέα. Ελπίζω να το βρω. Τα λέμε εκεί. Λοιπόν, για δείτε ποιος επέστρεψε. Πρόσεχε που πατάς. Τι? Δεν βλέπω πολύ τελειότητα εδώ γύρω. Φαίνεται ότι το κάνουμε ανάποδα, Τούλιγκαν. Ποιος είναι αυτός ο Γκαζιάρης? Είσαι καλά. Ποια είσαι εσύ? Η Queen? Όχι, δεν είσαι εσύ. Εγώ είμαι. Ω, ναι. Τότε ποια είναι η ιδανική ταχύτητα για τούρμπο ανεξάρτητους νητροκινητήρες, ε? Ποιος νοιάζεται? Θέλω απλώς να πάω γρήγορα. Μοιάζεις με εμένα, αλλά μου ακούγεσαι περισσότερο σαν τη Σοφία. Εντάξει, αυτό φαίνεται κάπως γνωστό. Το Μέγα Πλυντήριο Αμαξιών θα έπρεπε να είναι μόλις πέρα... Wow! Hey, ποια νομίζεις πως είσαι? Εγώ? Δεν μπορείς να είσαι εγώ, γιατί εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Γιατί όχι, έχει πλάκα. Δεν είναι πολύ αποτελεσματικό εάν θες να οδηγείς γρήγορα. Γρήγορα. Τώρα μιλάς τη γλώσσα μου. Πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό. Ναι! Wow! Το Μέγα Πλυντήριο Αμαξιών είναι ίδιο με το δικό μας. Μην ανησυχείς, έχω κάνει κάποιες σημαντικές αναβαθμίσεις λογισμικού. Νομίζω πως δεν γνωριζόμαστε. Ή γνωριζόμαστε. Για τσεκαρέ, έχω μία δίδυμη στο εναλλακτικό σύμπαν. Είναι σωσίας. Όλοι έχουμε. Δεν βαριέσαι. τη συμπαθώ. Περίμενε, πού είναι ο Έλιοτ? Έλιοτ? Γιατί θέλετε να μάθετε που είναι Έλιοτ σε οποιοδήποτε σύμπαν? Είναι φίλος μας. Όχι, σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι. Σε αυτόν τον κόσμο δουλεύει για μια κακή ιδιοφία.
Το Νεβάρτ. Τι? Ο κακός κλόνος? Περίμενε. Πώς ξέρετε εσείς για τον Νεβάρτ? Τον παγιδεύσαμε με το τέτραφλέιμ. Σας εξηγούμε αργότερα. Πρέπει να προειδοποιήσουμε τον Έλιοτ. Το δικό μας. Εντάξει, αλλά πρώτα πρέπει να τον βρούμε. Το έχω. Ω Θεέ μου! Τρία σετρι δίμον! Οι κλόνοι είναι πολύ της μόδας τώρα. Ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς καταλήξαμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Φαντάζομαι ότι περάσατε από κάποιο είδους κουλικότρυπα. Τι θυμάστε γι' αυτό? Ο Νεβάρτ έκλεψε το τέτραφλέι μας. Και μετά τον κυνηγούσατε πολύ γρήγορα και αυτό σας έφερε το. Πώς το ξέρεις αυτό? Νομίζαμε ότι παγιδεύαμε αυτόν και τα τέρατά του. Όχι ότι τα στέλναμε σε μια άλλη πόλη Hot Wheels. Χρησιμοποίησαμε μια πύλη που τροφοδοτείται από το τέτραφλέιμ για να σταματήσουμε την κυριαρχία του Νεβάρτ στην πόλη μας. Ελπίζαμε ότι θα μείνει εκεί για πάντα. Συγγνώμη που φέρνω τα κακά νέα, αλλά ο Νεβάρτ επέστρεψε. Καλύτερα να βρούμε τον Έλιοτ. Αναγνωρίζω κάπως αυτή την περιοχή. Ίσως είμαι κοντά στο πλυντήριο αμαξιών. Wow! Αυτό είναι το απόλυτο γκαράζ. Σ' αρέσει? Σε ποιον δεν θα άρεσε? Wow! Για ένα λεπτό. Το όνομά σου είναι... Έλιοτ? Τι? Πώς? Αυτό είναι τρελό! Έλιοτ, είναι σαν να έχω δίδυμο αδερφό, αλλά... καλύτερο! Ναι! Έλιοτ, πρέπει να φύγουμε! Μην ανησυχείς, Έλιοτ. Είναι μαζί μας. Μαζί μας, ναι. Εσύ, εγώ και... ο Νεβάρτ. Προσέξτε, φίλοι των αγώνων, η καλύτερη οδηγός περνάει. Αυτό δεν είναι οδήγηση. Είναι παράνοια! Πρέπει να βρούμε τον Έλιοτ πριν πέσει σε λάθος χέρια. Τότε πρέπει να, πάμε γρήγορα. Φλικ! Απίστευτο. Όπως τα λες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δουλεύεις με τον Εβάρντ, Έλιοτ. Αυτό είναι πρόβλημα, Έλιοτ. Μα πού πήγες? Μόλις θυμήθηκα ότι άφησα ένα τσίσμπερκερ στο πλυντήριο. Εγώ προτιμώ τα μπουρίτο περισσότερο. Ντρέιβεν, είναι τέλειο που γύρισες. Πρέπει να με βοηθήσεις να λογικέψω λίγο τον Έλιοτ. Δουλεύει για τον Εβάρντ. Τότε είμαστε δύο. Κάτσε, τι? Μπορείς να έρθεις μαζί μας ή... να με σώσουν. Μακαρόνια. Με τυρί. Μη βιάζεστε. Όχι, όχι. Πάμε, Έλιοτ. Όσο δεινόσαυρος είναι απασχολημένος με τον κακό Έλιοτ. Όχι το αυτοκίνητο! Δεινοκέφαλε! Εγώ είμαι!
Όχι, όχι! Είμαι με το μέρος σου! Σταμάτα! Τι γίνεται με τον Draven? Παρκάρει τώρα στην άλλη πλευρά του δρόμου. Στην κακή πλευρά. Και όπως μπορείτε να δείτε, έχω κάθε αυτοκίνητο που θα θέλατε ποτέ. Το μονοπόλιο της τελειότητας. Δεν είναι ο πιο τέλειος Draven? Εντυπωσιακό! Φαίνεται ότι έκανα μια σοφή συμμαχία. Αλλά πες μου, τι συνέβη με το δίδυμό μου? Στον Draven της δικής σου πόλης, Hot Wheel City. Ο Draven μας εφήβρεται της συσκευής κουλικότρυπας που τροφοδοτείται με τέτρα flame και μας επιτρέπει να πάμε σε παράλληλα σύμπαντα. Ναι, ακριβώς. Μετά κλωνοποιήθηκε και έγινε ο Νεβάρτ και μετά έφυγε για να εξερευνήσει. Ο δίδυμός μου είναι μια κακιά ιδιοφυΐα. Ναι, μέχρι σε ένα σημείο. Αλλά αρκετά για το παρελθόν. Ανεβείτε στην ταράτσα και δείτε το νέο μου φίλο. Εντάξει, να το σχέδιό μας. Φοβερή ομάδα. Η Chase, η Queen και εγώ, φύλαξη και αντιπερισπασμός. Θα κρατήσουμε τους κακούς απασχολημένους. Ενώ η φοβερότερη ομάδα, οι δίδυμες Queen, οι Σοφίες και ο Έλιοτ, μπαίνουν κρυφά στο απόλυτο γκαράζ και βάζουν μυστικές κάμερες. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το μέρος και πώς θα νικήσουμε τον Εβάρτ. Και γιατί είμαι η δίδυμη Queen και όχι η πραγματική Queen? Επειδή έχασες το πέτρα ψαλίδι χαρτί. Θα συγκεντρωθούμε. Φοβερό! Το βλέπετε όλοι αυτό? Ο Draven βοηθά τον Εβάρτ. Αυτό είναι απέσιο. Και απόλυτα προβλέψιμο. Hey, κοιτάξτε λίγο πιο κάτω. Είναι ο κακός Έλιοτ. Πηγαίνει στο εργαστήριο του Νεβάρτ. Αναρωτιέμαι τι να έχει εκεί μέσα. Ας το μάθουμε. Φοβερή ομάδα, είστε έτοιμοι να μπείτε κρυφά μόλις κλείσει ο φράκτης Λέιζερ? Έτοιμοι για τους γιγάντιους φίλους του Νεβάρτ? Κατάλαβα. Έτοιμοι. Τότε ξεκινάμε. Το είδες αυτό? Προβολής! Έλα να μας πιάσεις. Πήγαινε να τους πιάσεις. Α, το σχέδιο πέτυχε. Ο Νεβάρτ τσίπησε. Οι ακτίνες έκλεισαν. Να η ευκαιρία μας! Και είμαστε μέσα! Εντάξει, θα απασχολήσουμε αυτά τα πλάσματα όσο πιο πολύ μπορούμε! Αυτό το ψάρι κάπου το ξέρω. Ακολούθησέ με. Αρκεί να μείνω μαζί σου και όχι με το ψάρι. Έλιοτ, εσύ με αρρωσταίνεις. Συγγνώμη, Έλιοτ. Έπρεπε να το είχες σκεφτεί αυτό πριν γίνεις κακός. Μ' αρέσει να παίζω μαζί σου μπλε ψηλέ και τριχοτέμα. Έχουμε μια δουλίτσα. Η τελευταία που θα κατέβει είναι χαλασμένο καρπυρατέρ. Χα! Είμαι μέσα! Ναι! Α, βγήκαμε ισοπαλία! Η πρώτη που θα βάλει τις κρυφές κάμερες κερδίζει. Είμαι μέσα! Thank you.
πρώτη φάση ολοκληρώθηκε. Ναι! Wow. Και τώρα φεύγουμε. Ομάδα! Ξέρετε που λέω πάντα ότι είμαι τόσο cool που δεν χρειάζεται να οδηγώ. Το παίρνω πίσω! Η ομάδα θα σε βοηθήσει. Κάτσε. Κάποιος πρέπει να πάει στο μέγα πλυντήριο αμαξιών. Και να βάλει αυτές τις κρυφές κάμερες πριν τις εντοπίσει ο Νεβάρτ. Έγινε. Έλιοτ, δίδυμη Queen και Σοφία, ας πιάσουμε ένα σκορπιό. Σε έχω τώρα, Έλιοτ. Η άλλη πλευρά αυτού του άλματος είναι ένα αδιέξοδο. Ευχαριστώ που μου το είπες, Έλιοτ. Δεν είναι δίκαιο. Απλώς σκέφτηκα τι θα έκανε ο Τσέις σε έναν αγώνα εναντίον μου. Αξίζει να έχεις καλές φιλίες, Έλιοτ. Το Twin Mill, το μεγάλο εξολοθρευτικό παρασίτων, είναι καθοδόν προς τη Σοφία. Έλα τώρα, υπερμεγαλωμένο αμφίβιο. Πρέπει να βοηθήσω μια φίλη με ένα φοβερό έντομο. Το! Τα πήρε! Το Fast Fish είναι καθοδόν! Θα έπρεπε να είμαι εκεί για να τους βοηθήσω να νικήσουν το σκορπιό και να σώσουμε τη Σοφία. Κάποιος πρέπει να βάλει τις κάμερες και να μάθει που έχει ο Νεβάρ το τέτρα φλέιμ. Και ας το παραδεχτούμε. Εμείς είμαστε οι δύο φίες. Εντάξει, μεγαλοφία. Ας αποφύγουμε το μεγάλο ψάρι και ας πάμε πίσω. Μα πού? Στο αδύνατο άλμα. Ξέρεις ότι ο Καρχαρίας είναι πολύ καλός στα άλματα. Μα η προσγείωση θα είναι ζώρικη. Κόλλησε. Μα πώς? Είναι το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας. Είναι σαν ένας μεγάλος ηλεκτρομαγνήτης. Δεν μπορεί να περάσει από μέσα του. Τώρα, αυτό ήταν οι δύο φιές. Πάμε στο μέγα πλυντήριο αμαξιών. Στο είπα να μην υποτιμάς τους ανακατοσούριδες οδηγούς. Όταν δουλεύαμε μαζί, έμαθα πολλά για τις δεξιότητες τους και για το πώς σκέφτονται. Και θα με βοηθήσεις? Φυσικά! Τι χρειάζεσαι? Εάν ένα τέτραφλέιμ είναι ισχυρό, φαντάσου τη δύναμη του κάθε τέτραφλέιμ από την κάθε πόλη Hot Wheels. Θα ήμουν ασταμάτητος! Hey, Νεβάρντ! Τι? Βάλατε μικρές κρυφές κάμερες σε όλο το γκαράζ. Ε, όχι. Γιατί? Επειδή υπάρχουν μικρές κρυφές κάμερες γύρω από το γκαράζ. Τι? Γρήγορα. Έρχεται τώρα. Γρήγορα, σάρωσε τις περιοχές. Πρέπει να βρούμε αυτό το τέτραφλέιμ. Α, ώστε αυτή ήταν η μικρή τους αποστολή. Κρυφές κάμερες. Πιάς τους. Wow, αυτό το απόλυτο γκαράζ έχει το δικό του συνεργείο επισκευής. Φοβερό. Queen, συγκεντρώσου. Όχι, όχι. Κοίτα. Βρήκαν μια από τις κάμερες. Το καλό που σας θέλω να μην γελάτε.
Μόνο αυτό έχεις. Συγγνώμη που ρώτησα. Κρατήσου, Σοφία. Θα σε βοηθήσουμε. Χάσαμε κι άλλη. Περίμενε. Τι είναι αυτό? Ζούμαρε. Νομίζω ότι είδα μια φλόγα. Υπάρχει υπερβολική λάμψη. Δοκίμασε υπέρυθρες. Το τέτραφλέιμ. Το βρήκαμε. Τέλεια. Ας βρούμε τους άλλους. Έλιοτ, είσαι πιο κοντά. Πάρε την από εκεί. Θα απασχολήσουμε εμείς το σκορπιό. Ετοιμάσου να πηδήξεις! Εντάξει. Α, σου έρχομαι! Όχι, όχι! Ωραίο άλμα! Φύγαμε! Δεν τα βάζεις με τη Σοφία. Με οποιαδήποτε Σοφία. Πόσα τσιμπήματα αντέχει ένα σκορπιός! Σοφία, είσαι ασφαλής. Δεν το πιστεύω ότι δεν αφήσατε ένα σκορπιό για εμάς. Αυτοί ήταν τολμηροί και τα κανόνισαν όλα. Έτσι κάνουμε εμείς. Σωστά, Queen. Σωστά, Μίκα και Έλιοτ. Τι έγινε με τις κάμερες? Τις βρήκαν όλες και τις έκλεισαν. Αλλά όχι πριν... Εμείς μάθουμε που βρίσκεται το τέτραφλέιμ. Ω, παιδιά! Την πάτησα κανονικά. Φοβερό! Μόνο που πρέπει να βρούμε πώς θα ξαναμπούμε εκεί μέσα. Σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι? Μπαίνουμε κρυφά. Με το δικό μας πλάσμα. Που θα είναι μεγάλο για να μας χωρέσει όλους. Ένα τροϊκό πλάσμα. Είστε όντως ιδιοφύειες. Όμως, μπορείτε να το φτιάξετε? Όχι, αν καθόμαστε εδώ. Και όχι χωρίς τη βοήθειά σας. Τότε ας το κάνουμε. Σίγουρα μπορείτε να το φτιάξετε αυτό. Απλώς δείτε μας. Πολύ διασκεδαστική η δουλειά. Ας κάνουμε τα άλματα. Δεν μπορούμε. Πρέπει να πάρουμε εξαρτήματα για το τροϊκό μεταφορικό της Queen για να μπούμε κρυφά στο απόλυτο γκαράζ. Πρώτα, θα βρούμε αυτούς τους υδραυλικούς ανυψωτήρες που θέλουν ιδιοφύειες. Ο μηχανικός στην πυροσβεστική έχει πάντα εφεδρικούς. Εντάξει, φίλε μου, καλή ιδέα. Και ο πιο γρήγορος δρόμος είναι... Τα άλματα! Πάμε στα άλματα! Ω, φίλε, αυτό είναι τρελό! Το λατρεύω. Ναι, το ήξερα αυτό. Ναι, το λιώσιμο από ένα γιγάντιο σκορπιό πραγματικά με ταρακούνησε. Θα ευχαριστήσω την Queen που μου δάνεισε το Τούλιγκαν. Με χαρά το έκανε. Φοβερό. Τώρα, πώς σταματώ? Γιατί θες να σταματήσεις? Για τις λούπες? Α, δεν θέλεις να σταματήσεις. Θέλεις να πας πιο γρήγορα. Γιατί?
Γιατί μας λένε Σοφία Speed! Oh! Ναι, είμαστε! Πάρουμε τα εξαρτήματα τώρα. Σοφίες, θα θέλαμε τη βοήθειά σας στην πυροσβεστική. Ω, θέλετε μια διπλή έκπληξη ταχύτητας? Ναι, για να κρατήσουμε την ανάσα του δράκου μακριά μας ενώ παίρνουμε τα εξαρτήματα. Ερχόμαστε! Εντάξει, πράσινε και φωλιδωτέ. Φανερώσου όπου κι αν είσαι. Για πες. Είσαι ταλέντο. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά, Σπιτ. Φυσικά. Η εκμάθηση οδήγησης ήταν τόσο διασκεδαστική. Μακάρι να το ξανά έκανα από την αρχή. Μακάρι να το έκανες. Ποια είναι τα επόμενα εξαρτήματα στη λίστα κυνηγιού της Queen? Βαλβίδες τούρμπο. Θυμάμαι το πρώτο μου τρίκυκλο. Το οδήγησα τόσο γρήγορα που τους έκανα όλους σκόνη στην περικυκαρά. Είναι λες και έχουμε μια άλλη Σοφία. Τρεις Σοφίες. Να, αυτό το βενζινάδικο έχει βαλβίδες. Αυτές είναι για τα μπέκ. Θέλω μόνο ένα... Γαλλικό κλειδί 1,4 εκατοστών. Ευχαριστώ. Μου δίνεις ένα... ευχαριστώ. Μπροσινός τούρμπος υπιεστής. Πίσω τούρμπος υπιεστής. Ωραία. Τώρα μένει να περιμένουμε τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Εντάξει, δίδυμες ιδιοφύες, τα εξαρτήματά σας. Wow, αυτό ήταν γρήγορο. Στο πλυντήριο αμαξιών. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Κοίτα! Ο Νεβάρντ έστειλε όλα τα πλάσματά του να μας βρουν. Δεν θέλουμε να το οδηγήσουμε στο αρχηγείο. Από τα τούνελ. Ναι! Σοφία, θέλουμε μια έκρηξη ταχύτητας. Τώρα μιλά στη γλώσσα μου. Wow. Μακαρόνια με τυρί. Το ονομάζουμε... Το απόλυτο τυρέξ μεταφορικό. Το ονομάζω απόλυτη τελειότητα. Αυτό είναι η μορφή μεταφοράς. Περιμένετε να δείτε και τη μορφή δεινόσαυρου. Ο Νεβάρντ και ο Ντρέιβεν έβαλαν τα πλάσματα να μας ψάχνουν. Όλα τα πλάσματα. Κακό αυτό. Πολύ κακό. Τότε ας φορτώσουμε αυτό το μωρό και ας πάμε κρυφά στο απόλυτο καράζ. Έλεγχος αμαξιών κλειδώθηκε. Και σε συγχρονισμό. Ας την κάνουμε. Ξέρω ότι είναι cool, αλλά ελπίζω με τα αμφίεση δεινοσαύρου να ξεγελάσει το κοπάδι. Άλλος τυρανόσαυρος! Ο Νεβάρντ και σε πάλι δουλειά! Όχι. Τα μάξι μου. Ξεγέλασε αυτός τουλάχιστον. Φράκτης λέιζερ μπροστά. Τώρα θα δούμε αν θα ξεγελάσει τους επαγγελματίες. Παιδιά,
Τα πλάσματα μπορούν να γυρίσουν ανά πάσα στιγμή και οι ακτίνες λέιζερ δεν σβήνουν. Θα ξεγελαστούν όταν μπούμε σε μορφή δεινοσαύρου. Τώρα θα δείτε πραγματικά τι μπορεί να κάνει το μεταφορικό. Κρατηθείτε, παιδιά! Το πιο cool μεταφορικό του κόσμου. Είστε ιδιοφυΐες. Ναι. Το ξέρουμε. Και πάμε. Ο Τυρανόσαυρος Ρεξ είναι από τους πιο μεγάλους δεινόσαυρους. Το όνομά του σημαίνει βασιλική σαύρα τύρανος. Κάτσε, έχετε κανάλι ντοκιμαντέρ εδώ? Ναι, αμέ. Ναι, ας ελπίσουμε οι κακοί να μην το βλέπουν. Για καλό και για κακό, καλύτερα... Να πάμε γρήγορα. Να θυμάστε, το τέτρα φλέιμ είναι πολύ ισχυρό για να μετακινηθεί. Οπότε πρέπει να απενεργοποιήσετε το τσιπ ελέγχου. Φύγαμε! Μα πρώτα, Έλιοτ, σειρά σου. Hey! Εγώ είμαι ο κακός Έλιοτ. Αφήστε με να μπω στο κρυσφύγετο. Έλιοτ, τι τρέχει με το πρόσωπό σου? Θέλω να δείχνω κακός για να ξεγελάσω τον αισθητήρα. Ναι, το touchpad διαβάζει το χέρι σου, όχι το πρόσωπό σου. Το πιάσα. Βγάζει νόημα. Εγώ είμαι το χέρι του κακού Έλιοτ. Άσε με να μπω. Ω Θεέ μου. Εδώ κατεβαίνεις, κακέ Έλιοτ. Εντάξει. Έβαλες τον σούπερ σημαντικό μετατροπέα ήχου που ζήτησα. Α, ναι. Καλή δουλειά. Μακάρι να μην χρειαζόταν να αφήσω το Twin Mill εδώ κάτω. Συγγνώμη, Έλιοτ. Ο έλεγχος του ανελκυστήρα μαξιών και των γκαραζόπορτων είναι στο τελευταίο όροφο. Ο σαρωτής χεριού είναι ο μόνος τρόπος για να μπεις. Εντάξει. Θέλω να πω ένα ντότζερ. Συγκεντρώσου, Έλιοτ. Νεβάρτ, αυτό εκεί κάτω είναι νέο πλάσμα. Draven, κοίτα εκεί κάτω. Ένα νέο πλάσμα. Εύστοχο, Νεβάρτ. Ή μια πολύ έξυπνη αμφίεση μεταφορικού. Cool. Βασικά, καθόλου cool. Ναι, κρίμα που πρέπει να το καταστρέψουμε. Πώς πάει, Έλιοτ? Είμαστε εύκολος στόχος εδώ έξω. Σχεδόν τελείωσα. Πολλές λούπες. Αυτό θα έχει πλάκα. Έχουμε παρέα. Το σύστημα ασφαλείας. Ας το κάνει ο Έλιοτ. Είναι αναλώσιμος. Ναι! Κάτσε. Τι? Εμπρός. Αν είσαι στεναχωρημένος, Draven, μπορείς να πας μαζί του. Είμαι καλά εδώ που είμαι. Πόρτα εργαστηρίου ξεκλειδώθηκε. Όχι και άσχημα. Αλλά όχι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα. Φώτα πάρτι ενεργοποιήθηκαν. Όχι! Εικονικό σκύλος ξυπνητήρι ενεργοποιήθηκε. Έλα τώρα!
πόρτες γκαράζ άνοιξαν. Πρόσβαση στον ανελκυστήρα. Ω, επιτέλους! Είστε έτοιμοι, ομάδα? Ναι! Ναι! Μπράβο σου, Έλιοτ! Γεια σου, Έλιοτ. Ωραία ρούχα. Ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω. Όχι. Πρέπει να πάμε στο εργαστήριο. Και να πάρουμε το τσιπ. Θα κρατήσουμε τα πλάσματα μακριά σας όσο πιο πολύ γίνεται. Είναι λες και είσαι μέσα σε μία μάχη γιγάντιων πλασμάτων. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. Προτιμώ τις μάχες γιγάντιων πλασμάτων σε μεγάλη οθόνη. Σε καταλαβαίνω, Τσέις. Μα θα τα καταφέρεις. Ο βρυχισμός που προσθέσαμε θα σε ανεβάσει. Από εδώ μαζί με αυτό. Είναι τεράστιο. Η Queen είπε ότι ψάχνουμε για ένα τσιπ ελέγχου. Τι λες γι' αυτό εδώ? Μια χαρά! Σοφία και τη δίδυμή μου, επειδή μας τελειώνει ο χρόνος γρήγορα. Μήπως είπε κάποιος γρήγορα? Queen, το πήρες? Πήρα το τσιπ. Το ήρθε! Τώρα πρέπει απλώς να βρούμε τη Σοφία. Εδώ πάνω! Μου δίνετε ένα χεράκι. Γεια χαρά! Όχι. Θα ήθελα ένα χεράκι. Πρέπει να τη βοηθήσουμε γρήγορα. Μα οι λάμπες του καράς θα αργήσουν. Τότε ας κόψουμε δρόμο. Όχι. Είπα πως ήθελα ένα χεράκι, αλλά δεν πίστευα ότι θα ήταν το δικό σου χέρι.
Δεν ήμουν σίγουρος αν η δομική ζημιά θα κρατούσε όλο το βάρος μας. Κάτσε, γιατί με βοηθάς? Νομίζω πως εννοείς ευχαριστώ. Απάντα στην ερώτηση. Ήσουν κακός και βοηθούσες τον Νεβάρτ με το σχέδιο του πριν από 2 δεύτερα. Ίσως κατάλαβα ότι το σχέδιο του Νεβάρτ είναι χάλια ακόμα και για μένα. Είναι κλόνος μου, μα σε αυτή την περίπτωση ακόμα περισσότερο. Ο κακός Έλιοτ, τα πλάσματα, εγώ, όλοι εσείς, είμαστε αναλώσιμοι! Σοφία, είσαι καλά? Ναι, ο Ντρέιβεν με βοήθησε. Τι? Κανείς μας δεν θα βοηθήσει κανέναν αν ο Νεβάρτ ανοίξει τη σκουλικότρυπα. Θα μπορεί να πάει σε κάθε πόλη Hot Wheels, σε κάθε διάσταση! Και να κλέψει το τέτρα φλέιμ τους όπως το δικό μας. Κάτι που θα τον κάνει... Ασταμάτητο. Draven, βλέπω ότι διάλεξες να είσαι με τους χαμένους. Αυτό θα το δούμε. Ναι, δεν μπορείς να μας σταματήσεις και τους 7. Ω, έτσι λέτε. Πώς είναι οι πιθανότητές μου τώρα? Α, ακόμα αρκετά κακές χωρίς αυτό. Δώσε μου το τσιπ. Ουί, γλίστρισε. Πολύ αργός, ο συνήθως. Θέλω μία έκρηξη ταχύτητας. Και μία βοηθό. Κυρίως αυτό. Παιδιά, χωριστείτε. Βεβαιωθείτε ότι ο Νεβάρτ δεν θα πάρει το τσιπ, να βρεθούμε στο αρχηγείο. Για να χρησιμοποιήσουμε το τσιπ και να ελέγξουμε το τέτραφλε. Και να δώσουμε ένα τέλος στα σχέδια του Νεβάρτ. Σοφία, εσύ οδηγείς. Ναι, αμέ. Μπράβο, Δίδυμη. Μα πού βρήκες αυτό το αμάξι? Το βρήκα έξω από τον γκαράζ με τα κλειδιά πάνω. Είναι το αμάξι του Έλιοτ, το Twin Mill. Ούψ. Ποιος πήρε το αμάξι μου? Δεν είναι αστείο, Έλιοτ. Το αγαπώ το αμάξι μου. Hey, είναι άδικο. Κάνε στην άκρη, ανόητε. Hey, εγώ είμαι μαζί σου. Δηλαδή έτσι νόμιζες? Τι, στάσου! Πλάκα είχε, μαϊμουτάνθρωπε! Έλα! Έλα! Τι μακριά χέρια που έχεις! Ελπίζω να μην κολλήσουν πουθενά. Οι γορίλες απλά δεν ακούνε. Έλα τώρα! Θα το λατρέψεις αυτό. Όχι! Αρχίζεις να... Να είσαι εκτός αγώνα. Ξέρεις, Έλιοτ, δεν χρειάζεται να γίνει η φάση έτσι. Ναι, ελάτε μαζί με μένα και τον Νεβάρτ. Έλιοτ, ο Νεβάρτ νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Παραλίγο να σε πατήσει προηγουμένως. Ναι, αυτός... ναι, το ξέρω. Ευχαριστώ!
Μοιάζουμε περισσότερο από ό,τι διαφέρουμε. Και κανείς μας δεν είναι κακός. Έχεις δίκιο, Έλιοτ. Ο Νεβάρντ είναι αρκετά κακός για όλους μας. Τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Τέλεια. Για να ακούσω. Στάσου. Αλήθεια? Κανείς δεν θέλει να ακούσει τις ιδέες μου. Εγώ θέλω. Επειδή είμαι εσύ. Δώσε μου το. Πιάσε με αν μπορείς. Κλώνε. Η Queen τα σπάει. Καλή δουλειά, φιλενάδα. Ναι, σε στηρίζω. Αυτό είχες μόνο φλογόπτερε. Τα καταφέραμε, ομάδα. Χάσαμε τον Νεβάρντ. Έχουμε το τσιπάκι. Ναι. Τα λέμε όλοι στο αρχηγείο. Συγγνώμη, κόκκινε. Φαίνεται πως τα παιχνίδια τελείωσαν. Ακριβώς, φίλε μου. Δείξε μου που είναι το αρχηγείο τους. Πού είναι? Πού είναι? Το μέγα πλυντήριο αμαξιών, ε! Λες να... έχουν αυτά τα αποσμητικά σε σχήμα δέντρου. Τρέιντε, έχασες το πράσινο δράκο. Ναι, όπως λέω πάντα, αν θες να σβήσεις μια φωτιά, πήγαινε στους ειδικούς. Τα καταφέραμε. Ας συνδέσουμε το τσιπ. Και να νικήσουμε τον Νεβάρντ. Ω, ναι, φοβερό. Βρε. Ώστε εδώ πέρα εσείς πλένετε τα μάξια σας. Όχι. Και τώρα, δώστε μου ό,τι μου ανήκει. Εντάξει, δώσε μου το τσιπ ή δώσε το σε αυτούς. Σοφία! Δεν θα πάρεις ποτέ το τσιπ, Νεβάρντ. Εντάξει, θα το κάνουμε με το δύσκολο τρόπο. Όχι! Σε ευχαριστώ! Αντίο! Όχι. Είσαι καλά! Άσε με εμένα! Πιάσε τον Νεβάρντ! Πηγαίνει προς τις λούπες για να πάει στο απόλυτο γκαράζ! Τι απέγινε ο δίδυμος που θέλει να κάνει τα πάντα με ασφάλεια? Είναι ακόμα εδώ! Μα κάθεται στην πίσω θέση για τώρα! Το καλύτερό μου! Τι έχασα? Τίποτα. Ακόμη. Είστε όλοι γρήγοροι. Μα όχι αρκετά γρήγοροι. Σε έχουμε τώρα, Νεβάρντ. Αλήθεια. Μας άφησε. Μακάρι να ήταν εδώ ο Έλιοτ. Του αρέσουν αυτά, ακόμη και από έναν κακό. Το λατρεύω! Έλιοτ, είσαι καλά? Ναι, και οι δύο είμαστε καλά. Δύο? Έλιοτ και Έλιοτ, στις υπηρεσίες σας. Τελικά, ο κακός δίδυμος μου είναι πολύ τέλειος για να είναι κακός. Λοιπόν, Έλιοτ, ο Νεβάρντ έχει το τσιπ και είναι καθοδόν για το εργαστήρι. Μείνετε στο Νεβάρντ. Το γορίλα. Μην ανησυχείς, οι Έλιοτ έχουν ένα σχέδιο.
είσαι δίδυμη. Ρίξε τα. Και φύγαμε. Wow! Κοίτα το τέτρα φλέιμ! Είναι λες και με κάθε φοβερή μανούβρα που κάνουν το ενεργοποιούν. Τέλειο! Σου φαίνεται σημαντικό. Γρήγορα, αντικατέστησε το τσιπ και πάτα το κουμπί της κουλικότρυπας για μένα. Ο Ντρέιβεν με πρόδωσε. Τι? Αυτό είναι... απρόσμενο. Hey, Νεβάρντ, έχεις σκεφτεί να μην κατακτήσεις κάθε πόλη Hot Wheels? Δεν είναι αργά να αλλάξεις γνώμη. Είσαι μεγαλύτερος ανόητος από όσο νόμιζα. Ενεργοποίησε το Tetra Flame. Τώρα! Πρέπει να πάρω κι άλλη ενέργεια! Τρία... δύο... ένα... Στο καλό! Τι κάνεις εδώ πέρα? Δεν έχει σημασία. Άργησες πάρα πολύ. Ναι, το ξέρω. Μας κορόιδεψες. Άφησες τον Νεβάρντ να δραπετεύσει σε άλλη πόλη Hot Wheels. Τον αφήσαμε να φύγει? Μα δεν θα κλέψει την τελειότητα από άλλη πόλη Hot Wheels ποτέ ξανά. Πηγαίνει προς την έρημο ανάμεσα στις διαστάσεις. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Έλιοτ! Wow, Έλιοτ. Τέλειο σχέδιο. Ευχαριστούμε. Δεν μ' αρέσει που χαλάω το πάρτι, αλλά... έχετε δει το Tetra Flame? Αυτό έγινε την τελευταία φορά. Η σκουλικότρυπα ξόδεψε το Tetra Flame. Κακό αυτό. Δεν έχουμε αρκετή τελειότητα για να πάμε σπίτι. Όχι. Και η δική μας πόλη Hot Wheels θα χάσει την τελειότητά της για πάντα. Τι ξενέρα. Ναι, η μη Έλιοτ θα έπρεπε να το βλέπατε πριν λίγο. Το Tetra Flame έλαμπε σαν τρελό. Ήταν λες και κάθε φοβερό κόλπο που κάποιος έκανε, το έκανε να λάμπει όλο και πιο πολύ. Και αν το Tetra Flame δεν τροφοδοτεί την τελειότητα της πόλης Hot Wheels. Αλλά η τελειότητα της πόλης τροφοδοτεί το Tetra Flame. Τότε ας πάμε εκεί έξω να φορτίσουμε λίγη τελειότητα. Πάμε, ναι! Ναι! Πάρτε όλοι το χαμηλό δρόμο. Και εγώ το ψηλότερο. Δεν ξέρω τι κάνετε εκεί πέρα, μα συνεχίστε! Ωραία! Ναι! Έτσι γίνεται η δουλειά. Χρειαζόμαστε περισσότερη τελειότητα από αυτήν. Τι λέτε για οδήγηση σε δράκους? Τι? Ναι! Είναι πολύ τρελή η πόλη. Μου φαίνεται, ή χωρίς τον Νεβάρντ εδώ, αυτά τα πλάσματα όντως διασκεδάζουν. Ελπίζω να μην σου φαίνεται μόνο. Μα τι θα κάνουμε τώρα? Μακαρόνια με τυρί! Φοβερό! Δεν μπορώ να κοιτάξω. Τα καταφέρατε! Το Tetra Flame έγινε φασματικό! Αυτό το Tetra Flame είναι το πιο τέλειο που έχει υπάρξει ποτέ! Να είσαι γρήγορη και έξυπνη. Ευχαριστώ για την όθηση. Την είχες πάντα μέσα σου. Μη με κάνεις να ξανάρθω να τσεκάρω την ταχύτητά σου. Σιγά που θα με έφτανες. Θα μου λείψεις, Έλιοτ. Φλικ. Φλικ και φλοκ. Έτοιμος να φύγουμε, Ντρέιβεν?
Όχι, εγώ θα μείνω. Τι, γιατί? Όλοι σας γνωρίσατε τους δίδυμούς σας από άλλη διάσταση και ανακαλύψατε τα κακά και τα καλά που έχετε. Θα ήθελα να γνωρίσω το δίδυμό μου αν επιστρέψει ξανά από την εξερεύνηση. Ευχαριστούμε για όλα. Να προσέχεις τους δίδυμούς μας. Δέχομαι την πρόκληση. Να γυρίσουμε σπίτι και να επαναφέρουμε την τελειότητα στην πόλη Hot Wheels. Ας οδηγήσουμε! Τα νέα! Δεν υπάρχει γλίτσα ούτε γιγάντια τέρατα που αφηνιάζουν στην πόλη Hot Wheels. Υποθέτω πως αυτό βασικά δεν είναι νέο. Να οι τοπικοί ήρωες. Ο Τζέις και ο Έλιοτ διανέμουν χάμπερκερ για το μπεργκεράδικο, που και πάλι δεν είναι νέο. Μα η θετική πλευρά είναι πως δεν υπάρχουν γλίτσες ή τέρατα. Πάρε ένα μπέργκερ και εσύ πάρε ένα μπέργκερ. Και εσύ πάρε ένα μπέργκερ και εσύ πάρε ένα μπέργκερ. 370. Μιλάμε για ρεκόρ, φίλε. 369. Στόχος μου είναι η νίκη, Τσέις. Καλύτερα να μην αστοχήσεις όταν τα βάζεις μαζί μου. Αυτό δεν μετρούσε. Θα έτρωγα ένα μπέργκερ. Μου αρέσουν οι πίκλες. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Προτιμώ το λιωμένο τυρί, φίλε. Όχι. Τα νέα μόλις ήρθαν. Ξεχάστε ότι είπα για τις γλίτσες και τα τέρατα. Γιατί ήρθανε. Καλύτερα να καλυφθείτε, παιδιά. Έχουμε συναγερμό κουτσουλιάς κωδικού 2. Νομίζω πως ξέρω τι έπαθε το Περιστέρι, Σέριφη. Πίκλες. Όχι, είμαι σίγουρος πως δεν είναι μία απλή αλλεργία τροφίμων. Βρήκα βαρέλια με γλίτσα στο μπερκεράδικο. Πρέπει να ξέμειναν από τότε που ο Ντρέιβεν είχε γλιτσιάσει την πόλη. Και μοιράζαμε μπέρκερ με γλίτσα σε όλη την πόλη. Το Περιστέρι θα έφαγε ένα. Για ένα λεπτό. Είστε διανομής? Καλό είναι να το ξέρω. Τώρα να μου επιτρέπετε εγώ να ασχοληθώ με ένα πολύ μεγάλο πουλί. Πρέπει να πάρουμε τα μπέρκερ πριν τα φάνε όλοι. Πίκλες! Θέλουμε βοήθεια και ξέρω ποια θα βοηθήσει. Πίκλες! Πώς το έκανες αυτό, Queen? Με διαχωρισμό του χωροχρονικού συνεχούς. Ναι. Είναι στις βασικές γνώσεις. Απλώς ρώτησε για τον Έλιοτ. Πίκλες! Τι τρέχει, παιδιά? Αυτό! Θα χρειαζόμασταν μια έξυπνη ρεαλίστρια αστρομηχανικό τώρα αμέσως. Πρέπει να πιάσουμε το πουλί. Και νομίζω πως ξέρω πως. Πώς την είπες πάλι αυτή τη διαστημοακτίνα? Είναι μια διαδιαστατική ακτίνα συρρίκνωσης. Για πάμε άλλη μία. Συρρίκνωτης περιστεριών. Καλύτερο όνομα αυτό. Γνώμη μου. Οδηγήστε το Περιστέρι σε ανοιχτό χώρο, έτσι ώστε να έχω μια καθαρή βολή. Πες πως έγινε. Hey, πουπουλόμυαλο! Έλα να φας λιγινό στη μυγλίτσα! Πρέπει να το πας μακριά από τα κτίρια. Ξέρω ακριβώς που να το πάμε. Σε ένα μέρος που τα περιστέρια το βρίσκουν ακαταμάχητο. Πολύ σωστά επτάμενε, αρουρέ. Ωραίο άγαλμα. Ξέρεις τι να κάνεις. Μικρό και όμορφο.
Και τώρα τι θα κάνουμε για όλη τη γλίτσα? Πίκλες. Και τον Έλιοτ. Μόνο ένα άτομο μπορεί να μας βοηθήσει. Κάποιος που ξέρει τη γλίτσα απ' έξω και ανακατωτά. Wow! Όχι, δεν μπορεί να σοβαρολογείς. Νέα, ο Τζέις και ο Έλιοτ σκόρπισαν τοξικές πίκλες γλίτσας σε χάμπερκερ παντού, μετατρέποντάς τους όλους σε ζόμπι. Κι αυτό δεν το ακούτε καθημερινά στις ειδήσεις. Εκτός αν ζείτε στην πόλη Hot Wheels. Hey Queen, ξέρεις τι είναι πιο διασκεδαστικό από ένα μάτσο ζόμπι που σπαραλιάζουν τα πάντα? Όχι, τι? Κυριολεκτικά τα πάντα. Πίκλες! Ποιο είναι το σχέδιο, είπαμε? Ο Draven έφτιαξε τη γλίτσα. Αυτός θα βοηθήσει να την ξεφορτωθούμε. Ο Draven δεν είναι από τους τύπους που βοηθάνε, αλλά είναι ένας ιδιοφυής διαβολικός τύπος. Επίσης, δεν είναι σε φυλακή μηδενικής βαρύτητας. Αφήστε το σε μένα. Λοιπόν, τι είδους τεχνολογικό σχέδιο έχεις για να ελευθερώσουμε τον Draven? Ίσως τίποτα κβαντικά πράγματα, ε? Κάτι τέτοιο βασικά. Μείνε ακριβώς πίσω μου. Πίκλες! Draven, μπες μέσα! Γεια, τι τρέχει? Σε βγάζουμε από τη φυλακή, αν σταματήσεις τη γλίτσα. Queen, έχουμε ζομποπροβλήματα! Ετοιμαστείτε, θα ρίξω τον τόνα της μαύρης τρύπας. Το ήξερα ότι θα είχε κάποιο σχέδιο υψηλής τεχνολογίας. Πίκλες! Κάτσε, μήπως είπες μαύρη τρύπα? Wow. Νομίζω δεν μ' αρέσει αυτό το σχέδιο! Πίκλες! Wow. Εντάξει, Draven, σε ελευθερώσαμε. Φτιάξε μας τώρα ένα αντίδοτο γλίτσας. Γεια! Τι τρέχει? Οι επιδράσεις της μηδενικής βαρύτητας ίσως άλλαξαν τη χημεία του εγκεφάλου του. Και σίγουρα όχι το γεγονός ότι περάσαμε μέσα από μία μαύρη τρύπα. Πίκλες! Το μόνο που αντιστρέφει το μπερδεμένο μυαλό είναι η δοκιμαστική λούπα του υπεροδηγού. Πρέπει απλώς να περάσουμε αυτά τα ζόμπι. Πώς και πήραν άδεια οδήγησης. Θα τους διώξω εγώ. Πηγαίνετε στη λούπα. Τι τρέχει? Ίσως πρέπει να εξισορροπήσω τις ρόδες μου. Τώρα έχεις τη νέα φρέσκια μυρωδιά ζόμπι. Νομίζω Draven χόρτασε αρκετά τη δοκιμαστική λούπα. Ποιο είναι το όνομά σου? Queen Cosmic. Ακόμα υποφέρει από τη μηδενική βαρύτητα. Είσαι ο Draven. Σατανική ιδιοφία. Θυμάσαι να έχεις κάτι να αντιστρέψει την ιδιότητα της γλίτσας? Το οτιδήποτε? Σκέψου! Όχι. Δεν μου θυμίζει κάτι. Πίκλες! Όχι, φίλε. Αυτά δεν είναι πίκλες. Αυτά είναι βαρέλια με γλίτσα ζόμπα αντιστροφής κρυμμένα κάτω από μουσαμά. Ο Ρος ζόμπα αντιστροφής. Ο Draven θα τον έκρυψε για τον εαυτό του. Καλά, αυτό είναι εκπληκτικά βολικό. Μα γιατί τον έκρυψε εδώ πέρα? Ποιος νοιάζεται? Ας βγάλουμε το αντίδοτο εκεί έξω. Mm.
Μια πόλη αντιγλιτσιασμένη. Χαίρομαι που είσαι ξανά εδώ. Πεινάω. Πάμε να φάμε μπέργκερ. Θέλω έξτρα πίκλες. Τι λες για πίτσα? Τα νέα. Ο Draven, η σατανική ιδιοφυΐα και πολίτης της πόλης Hot Wheels έχει γενέθλια και καλεί τους μεγάλους τοξικούς φίλους του. Τι μπορεί να πάει στραβά? Πώς είπες? Ο Draven θα βρεθεί με τους τοξικούς του τερατοφύλους. Ναι, έχει γενέθλια και είπε ότι αυτοί είναι οι μόνοι του φίλοι. Και ότι δεν είναι τοξικοί πλέον. Όλοι πήραν το αντίδοτο, το ξέχασες? Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, Chase. Και τι θα γίνει με το φουσκωτό κάστρο? Θα υπάρχει φουσκωτό κάστρο! Φοβερό! Μη φοβάστε, ζωάκια μου. Θα είστε τερατοδός τοξικά και πάλι. Είπες κάτι για τοξικά τέρατα, Draven? Όχι, μην ανησυχείτε. Μα χαμογελά σατανικά και τρίβεις τα χέρια σου. Είμαι ενθουσιασμένος για το πάρτι. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, έχω να πάω στο νεκροταφείο για να σκάψω για τοξική γλίτσα. Τι είπες? Που λέει ο λόγος. Τα λέμε αργότερα. Δεν τον εμπιστεύομαι 100%. Εννοείς ότι δεν θα υπάρχει φουσκωτό κάστρο? Καλώς ήρθατε στο πάρτι γενεθλίων μου. Δοκιμάστε την πρόκληση του Draven. Κάντε τα καλύτερα κόλπα και προσγειωθείτε στο φουσκωτό κάστρο και κερδίστε μια καθόλου κακή έκπληξη. Το υπόσχομαι. Ωραίο πάρτι. Ναι, αν και τα τεράστια τέρατα μου βγάζουν ένα κακό προαίσθημα. Σοφία Σπιντ, η πιο γρήγορη οδηγός της πόλης Hot Wheels. Δεύτερη πιο γρήγορη. Εγώ είμαι ο πρώτος. Έλα, Έλιοτ, θα κερδίσουμε εδώ. Κερδίσαμε. Ποια είναι η έκπληξή μας? Έκπληξη! Είστε ανόητοι. Βασικά, αυτό δεν μου κάνει έκπληξη. Κι εγώ που ήλπιζα να ήταν παγωτό. Μιας και δεν είναι κανείς εδώ για παγωτό, υποθέτω θα τε φάτε όλο εσείς. Η αγαπημένη μου γεύση, τοξική γλίτσα. Απολαύστε! Σοφία Σπιντ! Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι? Αφού τα βαμπύρ δεν βλέπουν την αντανάκλασή τους, πώς έχουν πάντα τόσο τέλεια μαλλιά? Όχι, μα αυτό είναι εύλογο ερώτημα. Σκέφτομαι να τη βοηθήσουμε. Τα τέρατα είναι γρήγορα. Ακόμα και η Σοφία Σπιντ δεν τα ξεπερνάει. Και είναι η πιο γρήγορη στην πόλη Hot Wheels. Καλά, αυτό είναι προς συζήτηση. Πολλοί λένε πως εγώ είμαι ο πιο γρήγορος. Ποιος το λέει? Πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια τώρα, Έλιοτ. Έχω μια ιδέα για να σταματήσουμε τα τέρατα. Ακολούθαμε και μείνε παγωμένος. Πιάστε μας, μεγάλα τοξικά τέρατα! Μην τα νευριάζεις περισσότερο, Έλιοτ. Πάγωμα εγκεφάλου από παγωτό. Κλασικό. Και λιποθύμησαν. Κατάρρευση τοξικών τεράτων, τέλος. Ευχαριστώ, αγόρια. Σας το χρωστάω. Δεν κάνει τίποτα, Σοφία Σπιντ, που είσαι η πιο γρήγορη της πόλης. Η δεύτερη. Δεν θα έπρεπε να το λέω συνέχεια αυτό. Τα ανακατοσούρικα λιτάκια μπορεί να σταμάτησαν τα τέρατά μου, αλλά εμένα κανείς δεν με σταματά. Εντάξει, ένα γιγάντιο τοξικό φίδι με παγωμένο εγκέφαλο ίσως να με σταματάει.
αλλά όχι για πολύ. Ανόητα τοξικά τέρατα.